Τι να περιμένουμε από το απόψινό debate? Παιδιά, νομίζω ότι θα είναι ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο και δημιουργικό debate, πάνω στο οποίο θα μπορέσουμε όλοι οι υποψήφοι να παρουσιάσουμε τις ιδέες μας, τις θέσεις μας, και οι Έλληνες πολίτες που το παρακολουθούν να μπορέσουν να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα και να πάρουν την απόφασή τους για το ποιος θα πρέπει να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την Κυριακή στις 6 του Οκτώβρη. Μακάρι να μπορούσαν να είχαν γίνει και περισσότερα debate. Αυτό ήταν η δική μου θέση. Όμως δεν πειράζει, προχωράμε έστω και με αυτό. Και αυτό που λέω είναι ότι από αυτές τις εκλογές θα κριθεί το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό μέσα σε συνθήκες όλης αυτής της πολιτικής ρευστότητας η οποία υπάρχει, με την μεγάλη αποδοκιμασία, την ηχηρή αποδοκιμασία που υπάρχει στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και βεβαίως με την αποσύνθεση που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, τα βλέμματα των Ελλήνων πολιτών πέφτουν πάνω στο ΠΑΣΟΚ και έχουν απέτηση. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντικό το ποιος θα είναι, ποιος θα εκλεγεί και τι θα δώσει, τη νέα ορμή, τη νέα αρχή μπορεί να δώσει στο ΠΑΣΟΚ, πιάνοντας ξανά το νήμα με την ελληνική κοινωνία και εκφράζοντας τις ανάγκες και τα συμφέροντά της. Και ειλικρινά θέλω να καλέσω όλους τους προοδευτικούς πολίτες, όλους όσους ξανακοιτάν προς το ΠΑΣΟΚ, όλους όσους αισθάνονται πολιτικά άστεγοι και έχουν απέτηση από αυτό το χώρο, να συμμετέχουν μαζικά στις κάλπες της 6ης του Οκτώβρη, να πάρουν το ΠΑΣΟΚ στα χέρια τους, να σπάσουν τους μηχανισμούς. Και ναι, είμαι σίγουρη ότι οι κάλπες της 6ης του Οκτώβρη θα κρύβουν εκπλήξεις. Σας ευχαριστώ πολύ.